Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Δυστυχώς η αλλαγή του χρόνου φώτισε την Ελλάδα της φρίκης και των τεράτων. Δεν προλάβαμε να συνέλθουμε από το σοκ που προκάλεσε η σύλληψη των σατανιστών δολοφόνων και νέο ρίγος διαπέρασε τη ραχοκοκαλιά όλων μας στην αυγή του νέου χρόνου με την αποκάλυψη του δολοφόνου της Ερμιονίδος. Ο πατέρας του τραγικού εξάχρονου αγοριού που σπάραζε στην κηδεία του και κράβγαζε «Ποιος κακούργος σκότωσε το αγγελούδι μου» ήταν ο δράστης. Αυτός του αφαίρεσε τη ζωή. Το κακοποίησε, το σκότωσε και στη συνέχεια, όπως αναφέρει το αστυνομικό ρεπορτάζ, το τρύπησε στο πόδι με πιρούνι για να δει αν σκυρτάει, αν είναι ζωντανό. Να περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα που εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα και προβάλλεται εκτεταμένα από ολόκληρο τον τύπο. Φίλες και φίλοι, η έρευνα της αστυνομίας για το κύκλωμα των σατανιστών συνεχίζεται και υπάρχουν ήδη πληροφορίες ότι η ομάδα που συνελήφθη έχει στο μαύρο ενεργητικό της και τρίτο φόνο γυναίκας στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής. Δυστυχώς, όπως αποδεικνύει το ρεπορτάζ, σε διάφορες περιοχές της χώρας, γύρω μας, δίπλα μας, συμβαίνουν διάφορες τελετές μαύρης και λευκής μαγείας. Και δυστυχώς, επαναλαμβάνω, χιλιάδες άνθρωποι είναι δεσμότες τέτοιου είδους καταστάσεων. Ο γνωστός παραψυχολόγος και υπνοτιστής, ο κύριος Άντωνη Αθανασίου, με τον οποίο έχουν ασχοληθεί, φίλες και φίλοι, εφημερίδες και περιοδικά κατ' επανάληψη, δέχθηκε να κάνει, χωρίς αναισθητικό, μπροστά στην κάμερα της εκπομπής μας, μια τελετή υπνοτισμού και να μας δείξει έτσι πώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιο άτομο να οδηγηθεί στο έγκλημα. Συμβαίνουν κάθε μέρα, ίσως κάθε ώρα, σε όλα τα σημεία της χώρας. Τις ονομάζουν τελετές υπνοτισμού για την επίκληση καλών ή κακών πνευμάτων. Και οι πρωταγωνιστές τους είναι σχεδόν πάντα ίδιοι. Αυτοί που επιτάσσει το σατανιστικό τελετουργικό. Ο μάγος υπνοτιστής έχει ανάγκη και εκείνος ακόμα από κάποιους που θα τον βοηθήσουν να περάσει στην κατάσταση της ύπνωσης. Δύο άτομα μοιημένα στη μυστικιστική μέθοδο του υπνοτισμού αναλαμβάνουν να χαλαρώσουν τον υπνοτιστή. Όλα αυτά κατά την Εξάλφα, το προαιώνιο φυλακτό του Δαβίδ και του Σολομώντα, αυτό που κρύβει το καλό και το κακό μαζί. Τέσσερις ιέριες, τέσσερις παρθένες, επίσης μοιημένες, με τα 8 κεριά της ψυχοθεραπείας, είναι παρούσες και απαραίτητες σε όλη τη διάρκεια της τελετής. Τα κεριά της ψυχοθεραπείας βοηθούν να φωτιστεί το καλό ή το κακό πνεύμα προς το οποίο γίνεται η επίκληση. Ο αρχιμάγος, καθισμένος στην καρέκλα, αρχίζει να υπνοτίζεται. Η γυναίκα στα αριστερά του επικαλείται το καλό ή το κακό πνεύμα ανάλογα με την περίπτωση. Η επίκληση του κακού πνεύματος, λένε οι μοιημένοι, είναι πολύ πιο δύσκολη από την επίκληση του καλού.
Η αυτοσυγκέντρωση χρειάζεται όλο και περισσότερη δύναμη από μέρους των δύο βοηθών του Αρχιμάγου. Η προεργασία πλησιάζει στην κορύφωσή της. Δύο ιέριες συνοδεύουν τους δύο μοιημένους βοηθούς στο βωμό. Αυτοί θα ανάψουν τη φωτιά που θα οδηγήσει την τελετή υπνοτισμού του Αρχιμάγου στην κορύφωση. Ο Αρχιμάγος αυτοσυγκεντρώνεται. Ξελίζει λόγια μυστικά που δεν πρέπει να τα ακούσει κανένας. Αν κάποιος ακούσει και χρησιμοποιήσει αυτά τα λόγια με λάθος τρόπο, τότε αλίμονο, λένε όσοι γνωρίζουν. Η επίκληση και η προεργασία συνεχίζονται. Το βλέμμα του Αρχιμάγου φανερώνει αν η τελετή πετύχει. Αν το βλέμμα δείχνει σατανικό, τότε όλα βαδίζουν καλά. Το πνεύμα της φωτιάς συνεχίζει να βοηθά. Ο Αρχιμάγος έχει ήδη αποκτήσει τη δύναμη που του χρειάζεται. Τόση δύναμη, ώστε πρέπει να κάνει επικλήσεις στα πνεύματα για να προστατευτούν οι υπόλοιποι που βρίσκονται εκεί και δείχνουν συγκλονισμένοι. Αμέσως μετά ξαναγυρνά στη θέση του. Το πνεύμα που έχει επικαλεστεί βρίσκεται ήδη εκεί. Είναι άραγε ο Ερμής ο Τρισμέγιστος ή μήπως η πηγή του φωτός, ο ήλιος. Μπορεί όμως και να είναι ακόμα και ο Αιωσφόρος. Και ήρθε η ώρα της δεύτερης και πιο κρίσιμης φάσης της τελετής. Η γυναίκα που ζήτησε τη βοήθεια του Αρχιμάγου, είτε για να κάνει καλό, είτε για να βλάψει κάποιους, μπαίνει στην αίθουσα της τελετής. Πλησιάζει και κάθεται στο θρόνο του Αρχιμάγου. Και αυτός ξεκινά τη διαδικασία για την ύπνωσή της. Η γυναίκα υπνοτίζεται και αργά, αλλά σταθερά, γίνεται έρμεος στα χέρια του Αρχιμάγου. Οι τέσσερις ιερείες την κοιτούν ασταμάτητα. Η ύπνωση συνεχίζεται και φτάνει στην κορύφωσή της. Τώρα αυτή η γυναίκα, όπως και οποιοδήποτε άλλος βρίσκεται στη θέση της, μπορεί να κάνει το χειρότερο. Βρίσκεται κάτω από τον πλήρη έλεγχο του υπνοτιστή και θα είναι εκεί για όσο χρόνο αυτός το επιθυμεί. Αυτός ο άβουλος, υπνοτισμένος άνθρωπος μπορεί να φτάσει ακόμα και στο έγκλημα. Και δεν είναι λίγες οι φορές που αυτό συμβαίνει. Όπως δεν είναι και λίγες οι φορές που η κορύφωση αυτών των τελετών οδηγεί στο έγκλημα και τον ίδιο τον υπνοτιστή. Τον υπνοτιστή σατανιστή που συχνά μετατρέπεται σε αιμοδιψή δολοφόνο. Τι τελικά σας πλησιάζουν και τι ζητάνε από σας? Είχα δηλώσει σε μια προηγούμενη συνέντευξή μου στο Έθνος ότι τα κυκλώματα των σατανιστών της Ιταλίας με ζυγώσανε και θελήσανε να συνεργαστώ μαζί τους. Μου τάξανε μια διόροφη βίλα στην Ιταλία, επειδή μου αρέσουν και τα αυτοκίνητα. Μου τάξανε και ένα πολύ πανάκριβο αυτοκίνητο. Ό,τι θα ήθελα θα το είχα, με διαφορά. Μπορεί να μην σκότωνε το χέρι μου, μπορεί να μην ήθελα να κάνω ένα έγκλημα τραγικό με το χέρι μου, αλλά με το πνεύμα μου. Δηλαδή να επηρεάζατε κάποιον άλλον να πάει να σκοτώσει για λογαριασμό των σατανιστών που, με τους οποίους θα συνεργαζόσαστε? Ναι, διότι υπάρχουν κάποια προηγούμενα μεταξύ ανθρώπων και αυτά θα υπάρχουν πάντοτε. Έτσι υπάρχουν και κάποια σοβαρότερα προβλήματα μεταξύ κυβερνώντων σε κάποια κράτη που πρέπει αυτά τα άτομα να φύγουν από τη μέση για τον ΑΒ λόγο. Και είναι οι πελάτες σας τελικά. Οι πελάτες. Γιατί που έχει γραφτεί ότι είστε από τους πιο ακριβοπληρωμένους μάγους της Αθήνας. Μάλιστα. Οι πελάτες που έρχονται. Τι ζητάνε από εσάς? Ζητάνε κάποιο θέλημα. Εγκλήματα.
Να γυρίσει πίσω η σύζυγος, το αίσθημα. Στα χρόνια της καριέρας μου, 2-3 άτομα μου έχουν πει δεν θέλουν τον άντρα της γιατί είχε αγαπήσει κάποιον ποδοσφαιριστή. Ναι, αισθηματικά. Αισθηματικά. Αυτά ήταν και τα τραγικά λάθη τα δικά μου, διότι πριν από μία εικοσαετία, επειδή ήταν εύκολο το κακό, και το κακό γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Τότε το κάνατε. Ναι. Δηλαδή αναλαμβάνατε. Είστε ο μόνος που να χωρίσετε κανένα ζευγάρι. Και ομολογώ την αλήθεια, διότι σε βλέπω σαν αρχηγό στη θέση που είσαι και έχω υποχρεώσει, γιατί μην ξεχνάς, και εσύ έχεις εμφυτή δύναμη. Εγώ δεν έχω δύναμη. Δυνατή εμφυτή δύναμη. Τα φυσική δύναμη, ούτε ασχολούμαι με την παραψυχολογία. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ ασχολούμαι με τα πολύ γήινα. Γι' αυτό θα ήθελα να σα ρωτήσω, κύριε Αθανασίου, να μου πείτε τι αναλαμβάνετε, δηλαδή ένα που φτάνει σε εσά. Τι αναλαμβάνει. Εσείς είσαστε γνωστός μάγος, γνωστός υπνοτιστής, έχουν ασχοληθεί μαζί σας. Τι αναλαμβάνετε? Το βασικό που κάνουμε είναι η ψυχοθεραπεία. Με υπνοτισμό ακολουθούμενη. Όταν το αντικείμενο υπνοτιστεί, μπορεί να θεραπευτεί χωρίς φάρμακα και χωρίς τίποτα. Μπορούν 10 καρκινοπαθείς εφοπλιστέ να τους αναλάβω με καρκίνο. Και καρκίνο που να μην ζούνε. Όχι αυτοί που ζούνε. Καρκίνο που λένε σε ένα-δύο μήνες, τρεις μήνες. Πάντως κατά καιρούς έχουμε ακούσει διάφορα φάρμακα και θεραπείες. Ναι, αυτά ναι, είναι. Τα οποία τελικά από την πρώτη σελίδα των εφημερίδων φτάσανε στον εισαγγελέα. Ίσως να είχα φτάσει σε κάποιον ξένο παραψυχολόγο ή αποκρυφολόγο ή αποκρυφιστή και να πήρανε ορισμένα υπνώσεις, κάποια δείγματα και να παρατήθηκε η ζωή. Εσείς με υπνοτισμό δηλαδή θεραπεύετε. Υπνοτισμό. Η αμοιβή σας είναι πολύ μεγάλη. Ήμεθα εγώ και το συνεργείο μου, η Ερήνη, η σύζυγός σας, η σύζυγός μου, να τους πούμε, σύζυγός σας, η Φωφόγια Θαρασίου, είναι η Κέδη, είναι ο κύριος Γιώργος, οι οποίοι προσπαθούμε να δείξουμε την αλήθεια, με το παράδειγμα την αλήθεια, και αυτό δεν λέγεται ψέματα, διότι το ψέμα κάποια στιγμή σταματάει. Κάποια στιγμή θα σταματήσει, θα φανεί η αλήθεια. Όπως έρχονται πάρα πολλοί πελάτες από διαφόρους αστρολόγους και μου λένε εκεί έχασα τα λεφτά μου, δεν έκανε τη δουλειά μου. Τελικά. Η μεγαλύτερη αμοιβή που έχω πάρει. Ναι. Να σας πω καλύτερα. Ναι, να μας πείτε. Το τι έχω ζητήσει, έχω ζητήσει ένα δις από το Κοσκοτά. Ένα, δεν το πήρατε. Όχι, γιατί. Είχε προλάβει να το δώσει αλλού. Ναι, είχε δώσει πολλά δις και όταν εγώ πρώτη φορά άκουσα δις. Και λέω γιατί να. Δεν μιλάω για 20 και 50 δις, λέω ένα δις θέλω. Να μην μπει κάποιο σε φυλακή. Που είναι κακομαθημένος στη φυλακή. Το Άγιο Πνεύμα. Τι θα επηρεάζατε από όλα, τους ανακριτές? Αυτό δεν θα ήθελα να το πω, κύριε Τράγκα. Πώς θα φτάνατε δηλαδή στο σημείο να μην θα πάει ο Κοσκοτάς φυλακή? Θα έφτανα στο σημείο που θα παρουσιάζονταν κάτι και θα λέγανε όχι, δεν το έκανε ο Κοσκοτάς, το έκανε όλος που πέθανε. Αυτό το πλάνο είχαν φτιάξει τότε. Να πεθάνει ο Κουτσόγεργας, να έχουν τον πεθαμένο και όταν βρήκαν τον πεθαμένο δεν μπορούσαν να συνομιλήσουν με τον ζωντανό. Καταλάβατε τι γίνεται. Και εκεί που χάλασε. Την προηγούμενη μέρα πριν πεθάνει, μου είχαν έρθει. Του είπα ένα δις, λέει ένα χαπάκι είναι πιο φθηνό. Και φύγανε, διώξανε τον Κουτσόγεργα και το θέμα έκλεισε εκεί. Θανατηφόρο χαπάκι. Πάντα. Τώρα το ανέβρεσμα που βρήκανε και αυτά, για τον κόσμο να εγώ δεν την πάω τα πιστέψω. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι ο Μένιος Κουτσόγεργας υπήρξε θύμα δολοφονικής επιχείρησης? Μάλιστα. Πιστεύετε τέτοιο πράγμα? Όχι πιστεύω, είναι γεγονός. Είναι γεγονός, λέτε, πρέπει να το τεκμηριώνετε. Πρέπει να συνεργαστούμε με τα άτομα που τον κοιτάξανε, με τους γιατρούς που τον κοιτάξανε και θα έρθουμε σε μια επικοινωνία. Δεν μπορεί να βρεθεί. Δεν τα αποδεικνύεται πάντως. Τίποτα δεν αποδεικνύει στην παραψυχολογία. Πώς βλέπετε εσείς τώρα όλους αυτούς τους σατανιστές που έχουν επιδράνει στη χώρα? Δεν έχουν ολοκληρωθεί στη μίση, τη σωστή μίση, στην κούραση, διότι το εύκολο. Ποιοι, αυτοί που πιστεύουν σατανά? Οι άνθρωποι, αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν, γιατί αυτός που θέλει να ενταχθεί δεν είναι σατανιστής. Είναι ένας απλός περίεργος άνθρωπος που θέλει να μάθει κάτι. Δεν ξέρει, βλέπει το τυρί και δεν βλέπει τη φάκα. Και τι γίνεται τώρα. Άλλος θέλει να κάνει έρωτα μία κοπέλα. Άλλοι
π.χ. Θέλει να γίνει πολύ όμορφη, γιατί από τα λίθη που έχει κάνει και τις εγχειρήσεις που έχει κάνει, πριν δεκαετία θυμάμαι, είχε φτάσει, λέει, το γόνατο από το πολύ τράβηγμα στο πηγούνι μιας εθνικής ηθοποιού, η οποία τώρα αυτό το διάστημα πίνει αίμα μικρών κοριτσιών για να φαίνεται πιο νέα. Είναι μεγάλη χρονιά, 60 χρονόκια πόσο είναι. Τώρα εδώ μας μπερδεύετε λιγάκι. Μας πηγαίνετε και σε ένα άλλο θέμα. Τι θέλετε? Όχι, να πείτε, όλα αυτά είναι μια λυσίδα. Ηθοποιός αυτή είναι ο παντός σατανά? Μπορεί να μην είναι ο παντός σατανά, αλλά η ενέργεια είναι σατανική. Μπορεί το αίμα να το παίρνει σε μπουκαλάκι, μπορεί το αίμα να γίνεται η πράξη, δεν το έχω δει. Αλλά από ό,τι κουβεντιάζω στον κύκλο μου, έχει υποθεί αυτό το πράγμα. Επίσης, στη Βάρκηζα, σε μια βίλα, κάθονται ηθοποιοί και τραγουδιστές, άντρες και γυναίκες, με κουκούλες. Δεν βλέπει, δεν γνωρίζει ένα στα μάτια του αλλού. Και κάνουν μια τελετή. Ο απλός άνθρωπος μπορεί να την καταλάβει, ένα ψήσιμο στο καφενείο ή στην καφετέρια. Το αντίστοιχο αυτών των ανθρώπων είναι να μαζέψουν κάποιοι αυτές, να κάνουν κάποια θυσία, κάποιο αρνί, κάποιο μοσχαράκι, να σφάξουν οτιδήποτε τέτοιο να σφάξουν, και μετά να εμπλακούν στο σεξ το ανώμαλο. Κουκουλωμένοι. Κουκουλωμένοι, φυσικά κάποια στιγμή στην έξαση. Από τις πληροφορίες που έχετε εσείς από τους σατανιστές, έτσι. Λευκή μαγεία κάνετε? Οπωσδήποτε. Κάνετε. Μαύρη άμα χρειαστεί? Μαύρη δεν την κάνω ποτέ μου, διότι την έκανα επί μία πενταετία και ό,τι χρήματα είχα, ό,τι πολύτιμο είχα, το είχαν από κοντά μου. Διότι είναι η τελετή όμως που κάνατε για λογαριασμό της εκπομπής μας ήταν μαύρη, καθαρά. Με υπνοτισμό Είναι μια επίδειξη υπνοτισμού, που πώς το άτομο αυτό το υπνοτιζόμενο μπορεί να το κατευθύνει κάποιος και να κάνει κάποιο έγκλημα, που τη στιγμή αυτός ο εκτελεστής, ο πραγματικός εκτελεστής, να παραθερίζει όπου θέλει. Σε μαύρες τελετές σας φωνάζουνε? Παλαιότερα ναι. Παλαιότερα ναι, αλλά με φωνάζανε για να τους υποδείξω τι κακό, με αυτό που θα γίνουνε, τι κακό θα δημιουργηθεί μετά. Τελικά, για πείστε μου κάτι, αυτό όλο το κακό που λέμε, το κακό που θα γίνει τελικά, τι είναι? Προσέλκυση γυναικών για σεξ, τι είναι αυτή η ιστορία? Γιατί από ό,τι βλέπουμε στα περισσότερα περιστατικά, όλος ο προσιλητισμός που γίνεται είναι για σεξ, για όρια, για τέτοια. Ναι. Και ακούσατε. Μετά ακολουθούν τα εγκληματάκια και οι εγκληματάρες. Ναι, όταν δεν πετύχει η εργασία σωστά, η σατανιστική αυτή εργασία δεν πετύχει απόλυτα, λέει ο μαστουρωμένος με κρίκ, με LCD, με ναρκωτικά, οτιδήποτε. Αμπαίνουν και τέτοια κάθε φορά, βέβαια. Πάντα. Πάντα. Και αισθάνεται σαν βασιλιάς ναι. την ώρα. Μπλέχει με μια κοπέλα, δεν ξέρει η κοπέλα το αποτέλεσμα. Βλέπει κάτι που της αρέσει. Και σιγά σιγά δίνεται. Μπράβο. Και της λέει, θα σε κάνω βασίλισσα, και η βασίλισσα μετά από λίγο με ένα μαχαίρι, με κάτι άλλο, ή λιγάκι σιγά σιγά τη σκοτώσουν, ή απότομα τη σκοτώσουν. Θα κάνουν και σεξ μαζί της, βέβαια. Οπωσδήποτε. Όσοι είναι εκεί. Ή πριν ή μετά, τι διαστροφή έχουνε. Καταλαβαίνετε. Και αντί για βασίλισσα γίνεται πτώμα. Ή κατακρουργείται σε άλλες περιπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις. Υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις. Φίλες και φίλοι, αυτά είπε στην εκπομπή μας, χωρίς αναισθητικό, ο κύριος Άντωνη Αθανασίου, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους μάγους της Αθήνας και με τον οποίον έχουν ασχοληθεί κατ' επανάληψη περιοδικά και εφημερίδες. Δεν είναι όμως μόνον οι μάγοι. Φίλτρα, φώτανα, κέρινα ομοιώματα και βιβλία για τελετές μαύρης μαγείας πολλούνται σε διάφορα, σε δεκάδες σημεία της πρωτεύουσας. Να δούμε το ρεπορτάζ της Νατάσας Τραγουστή. Πρόσφατα στις εφημερίδες αποκαλύφθηκε ένα θέμα. Βλέπω ότι διαβάζετε εφημερίδα, ενημερώνεστε. Πώς κρίνετε εσείς όλες αυτές τις ενέργειες αυτών των ατόμων? Πώς κρίνετε τους σατανιστές? Για μένα ναι, έχει δοθεί έκταση πολύ μεγάλη, πράγμα το οποίο δεν θεωρώ φυσικό.
Διότι αν παίρνουμε παράδειγμα τώρα το συγκεκριμένο, τα δύο παιδάκια τα οποία ήταν 19 χρονών και λένε ότι είχαν συστήσει μια συμμορία από το 90, δηλαδή όταν ήταν 16 χρονών, τι μπορεί ένα παιδάκι να έχει μοιηθεί στο σατανισμό ή στη μαγεία για να φτιάξει. Αυτά νομίζω ότι, και κυρίως το ένα άτομο, ότι ήθελε να ξεπερωτήσει ορισμένες ανομαλίες προσωπικές τις οποίες είχε, διότι και ψυχολογικά το άτομο αυτό οπωσδήποτε δεν στέκει καλά. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν τέτοια κυκλώματα? Όχι αυτό. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Απλώς το παιδάκι αυτό ήθελε να μεταχειριστεί διαμέσου αυτού του τρόπου, διότι είναι μια πρόσβαση για να εκμεταλλευτεί ορισμένες καταστάσεις που ήθελε αυτές. Ανώμαλες καταστάσεις που ήθελε αυτές. Έρχεται ο κόσμος στο μαγαζί και τι σας ζητάει? Κυρία Τόνη, τι ακριβώς ζητάει? Ο κόσμος έρχεται διαφορών ηλικιών και μας ζητάει ότι έχει το μαγαζί. Ασφαλώς ότι έχει το μαγαζί πουλάμε μέσα. Δηλαδή μας ζητάει από... γιατί εμείς εδώ το μαγαζί είναι ειδικό μαγαζί. Δεν μπορώ να πω ότι είναι από τα μοναδικά μαγαζιά τα οποία είναι στην Ελλάδα, αν όχι στην Ευρώπη. Και έχουμε ειδικά βότανα τα οποία μαζεύουμε από ότι μας τα φέρνουν συλλέκτες ή τα αγοράζουμε από διάφορα πράγματα από τη Μέσα Ανατολή και από ορισμένα μέρη της Ελλάδας. Τι τα κάνουν αυτά τα βότανα? Αυτά τα βότανα τα μεταχειρίζονται ανάλογα από ιατρικής πλευράς, φαρμακευτικής μέχρι πλευράς για μαγεία. Πιστεύετε στη μαγεία? Εγώ πιστεύω προσωπικά, γιατί είμαι και πιστεύω και στη θρησκεία. Η θρησκεία μαζί με τη μαγεία είναι δύο παράλληλοι δρόμοι, άσχετο αν σε μια στιγμή μπερδεύονται κάπου, ας πούμε. Πιστεύετε ότι η θρησκεία μπερδεύεται με τη μαγεία? Μα δεν κάνει τίποτα άλλο. Η θρησκεία από ότι να θεωρείται μια μαγεία, η οποία λέγεται ανωτέρα η λευκή μαγεία. Έρχονται να μου πούνε ότι θέλω να πάρω, ας πούμε, αυτό το άρωμα. Εγώ θέλω να πάρω το μανδραγόρα. Εγώ θέλω να πάρω, παιδί, αυτό το κάπνισμα. Ο μανδραγόρας τι είναι? Ο μανδραγόρας τι είναι? Έρχονται τα άτομα. Δεν έρχονται κυρίως εμένα άτομα τα οποία είναι ξεκάρβοντα. Έρχονται άτομα τα οποία είναι medium, είναι αστρολόγοι. Είναι αυτοί που ξέρουν τα πράγματα και τα ζητάνε και ξέρουν. Δεν έρχονται τυχαία πρόσωπα να μου πούνε ότι θέλω εγώ κάτι. Αν ένα τυχαίο πρόσωπο ερχόταν και μου έλεγε δώσε με ένα το βιβλίο ή δώσε με αυτό να κάνω κάτι, θα είναι κανείς αφελής να πιστέψει ότι θα μπορούσε να το πετύχει αυτό το πράγμα. Σαν να πάω εγώ σε ένα βιβλιοπωλείο να πάω να ζητήσω ένα χειρουργικό βιβλίο και να αρχίσω να κάνω χειρουργικές επεμβάσεις. Τι είναι ο μανδραγόρας που αναφέρατε πριν λίγο? Ο μανδραγόρας είναι ένα φυτό το οποίο η ρίζα του είναι σαν, σχηματίζεται σαν ένα άνθρωπος, πολλές φορές ή άνθρωπος, γυναίκα ή άντρας, και χρησιμοποιείται ανάλογα. Είναι και ως βότανο αφροδισιακό και επίσης, ας πούμε, ως βότανο ερωτισμού. Και αυτοί οι οποίοι το παίρνουν του δίνουν μια δύναμη και το χρησιμοποιούν για ανάλογους σκοπούς που θέλουν αυτοί. Κύριε Δανιά, έχετε στο κατάστημά σας βιβλία που αναφέρονται στη λευκή ή μαύρη μαγεία ή σε κάτι παρόμοιο? Στο κατάστημά μας δεν έχουμε. Τα βιβλία αυτά όμως κυκλοφορούν στο εμπόριο. Ήταν χρόνια όμως γνωστά, κυκλοφορούσαν τα βιβλία αυτά στο εμπόριο. Κατά τη δική μου άποψη θα έπρεπε κάποιος να παρέμβει, όχι τόσο πολύ γιατί τα βιβλία αυτά αντιπροσωπεύουν τον ίδιο τον σατανισμό, αλλά γιατί τα βιβλία αυτά έχουν μία άλλη άποψη, η οποία είναι περίεργη, είναι έξω από κάθε ανθρώπινη δεοντολογία και σχέση, και βοηθάνε σε κάποιο νέο άνθρωπο που έχει ένα απλό προβληματισμό, του δημιουργούν μια σχέση μυστική, να την πω κάπως έτσι, και μπορεί να πάρει μια απάντηση που νομίζει ότι είναι σωστή, στο τέλος όμως καταλήγει να είναι ένα λάθος, και το βλέπει και το είδαμε αυτές τις μέρες με το τεράστιο πρόβλημα αυτό που δημιουργήθηκε. Βέβαια, η κοινωνία μας αφυπνίζεται μόνο όταν υπάρχει φόνος. Πιστεύω όμως ότι θα έπρεπε να ξέρουμε ότι όταν ένας μεγάλος
όταν ένας άνθρωπος που έχει συνείδηση και κατανοεί πολύ περισσότερο από ένα νέο άνθρωπο πιθανό 12-13 χρονών τι συμβαίνει μέσα στη ζωή. Και αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να αναλύει και να σκέπτεται μέσα από κάποιο και να δίνει απαντήσεις στη ζωή του μέσα από κάποιο μάγο ή μέσα από κάποιον αστρολόγο, σίγουρα ή από κάποιο medium, σίγουρα θα σπρώξει το μικρό και τον πιο νέο να δώσει μια απάντηση μέσα από εκεί. Μας φαίνεται περίεργα, είναι κοινωνική αντίδραση, κοινωνική άποψη αυτό που βλέπουμε. Και θα έχουμε και περισσότερο. Έρχονται άνθρωποι στο κατάστημά σας να ζητήσουν τέτοια βιβλία, έρχονται πολλοί. Έρχονται άνθρωποι, ναι. Αντίδραση και άποψη για το κακό. Και εδώ που τα λέμε φίλες και φίλοι, η ιστορία της μάχης του καλού και του κακού αρχίζει από την εποχή που ο Αδάμ και η Εύα έφυγαν από τον Παράδεισο. Από τότε που η Εύα δάγκωσε το μήλο. Δεκάδες τα σημεία πωλήσεων, βοτάνων, φίλτρων, μανδραγόρα, βιβλίων, σε ολόκληρη την πρωτεύουσα. Να δούμε όμως πώς αντιδρά ο κόσμος σε όσα ακούγονται και γράφονται για τη σατανολατρεία. Στη μαύρη μαγεία. Να σας πω, παλαιότερα πίστευα, τώρα δεν πιστεύω. Παλαιότερα γιατί? Υπήρχαν ας πούμε κάποιοι λόγοι που μπορεί να πίστευα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω. Βλέπετε όμως τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Βεβαίως και τα κατακρίνω πάρα πολύ. Και απορώ δηλαδή πως η σημερινή νεολαία μπλέκεται με αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι επίκαιρο το θέμα, αλλά τι να πω, άλλες φορές πιστεύω, άλλες φορές δεν πιστεύω. Μ' αρέσει η χριστιανοσύνη πολύ και πιστεύω στο Θεό. Και δεν ασχολούμαι με τέτοια πράγματα καθόλου. Όχι, δεν θέλω να πιστεύω. Γιατί με φοβίζει. Νομίζω ότι υπάρχει. Έχεις ακούσει ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά? Ναι, μερικούς. Από το σχολικό σου περιβάλλον? Ναι, φίλους γενικά. Και έχω ακούσει, αλλά δεν έχω δει βέβαια. Όλα αυτά που γίνονται σε κάνουν να πιστεύεις ότι υπάρχει. Γιατί αν πιστεύεις στη μαύρη μαγεία, κάτι θα σου συμβεί. Φοβάστε. Όταν δεν πιστεύεις, δεν σου συμβαίνει τίποτα. Γιατί δεν πιστεύω ότι αυτά απλά είναι παραπλανητικά όλα. Ποιος παραπλανεί ποιον? Κάποιοι τα παιδιά, σε αυτά που πιστεύουν. Πιστεύεις ότι είναι οργανωμένα αυτά τα πράγματα και διακινούνται από κάποιον? Οπωσδήποτε, διακινούνται από κάποιους υψηλά αισθάμενους. Εσείς φοβάστε για τα παιδιά? Πολύ. Πολύ, γιατί βλέπω ότι η νεολαία έχει πάρα πολύ ξεφύγει και φοβάμαι πάρα πολύ. Πάμε πραγματικά γενικά για την νεολαία, όχι μόνο για τη μαύρη μαγεία, για πολλά που συμβαίνουν γύρω μας καθημερινά. Θα παίρνατε ποτέ μέρος σε μια τέτοια τελετή, όχι, αν σας δίνονταν ευκαιρία? Όνομα του Θεού, όχι, όχι, όχι. Ποτέ, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και αν μπεις σε αυτές τις καταστάσεις, σίγουρα δεν μπορείς να ξεφύγεις. Εσύ θα έπαιρνες ποτέ μέρος σε μια τέτοια τελετή? Δεν νομίζω. Δεν είσαι σίγουρη δηλαδή, άρα μπορεί και να έπαιρνες? Ίσως. Από τι εξαρτάται? Ξέρω εγώ αν με πείθανε ότι ήταν κάτι σωστό, κάτι που ήταν σίγουρο. Αυτή τη στιγμή τι πιστεύεις, ότι είναι κάτι σωστό? Όχι. Από ό,τι βλέπω και στην τηλεόραση, τι νομίζω. Για ποιο λόγο το πιστεύεις, επειδή είχαμε θύματα? Ναι, γενικά, για αυτό το λόγο ιδιαίτερα. Αδιαφορώ. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή τα μεταφυσικά μας δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα βρούμε μέσα από μαύρες μαγείες και από τέτοιες καταστάσεις. Είναι κρίμα που νέοι άνθρωποι ασχολούνται με τέτοια πράγματα. Πιστεύεστε? Όχι βέβαια. Ερευνητικά κάποιο βιβλίο μπορεί να το διάβαζα. Τώρα αν υπήρχε κάποια σχετική ασφάλεια, τέλος πάντων, να μην απειληθεί η ζωή μου, να δω μια περιέργεια την είχα. Από εκεί και πέρα όμως να πούμε να συμμετέχω κι εγώ σε τελετές, σε οργανώσεις και τέτοια. Πώς θα αισθανόσασταν να μαθαίνετε ότι ένα από τα παιδιά σας έλαβε μέρος σε μια τέτοια τελετή? Θα ήταν ό,τι το χειρότερο για μένα, δηλαδή θα έπρεπε να πάω να πέσω από το μπαλκόνι. Το φοβάμαι πάρα πολύ. Φοβάμαι γενικά ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά. Ό,τι έχει σχέση. Φίλες και φίλοι, να αναρωτηθούμε όλοι μας. Πρέπει. Γιατί εισέβαλε και σε τέτοια έκταση η σατανολατρεία στην πατρίδα μας, στη χώρα μας? Είναι ένα φρούτο που ήρθε από το εξωτερικό και ρίζωσε, θα λέγαμε, και στην πατρίδα μας? Μήπως θέμε όλοι μας? Μήπως θέει η Εκκλησία? Μήπως θέμε εμείς που έχουμε αφαιθεί να βλέπουμε όλα αυτά τα προϊόντα της σατανολατρείας στα κανάλια μας, στις εφημερίδες μας, στους κινηματογράφους μας? Μήπως πρέπει να αναρωτηθούμε? Πάντως,
Το ρεπορτάζ αποδεικνύει ότι χιλιάδες ταινίες με σατανιστικό περιεχόμενο, βία, αίμα και τρόμο, κατακλείζουν όλα τα βιντεοκλαμπ και τα κανάλια μας και τους κινηματογράφους μας. Να δούμε το ρεπορτάζ. Με ποια συχνότητα αγοράζει ο κόσμος κασέτες με σατανικό περιεχόμενο? Συχνότητα. Εντάξει, είναι πλέον σε καθημερινή βάση. Δηλαδή θα υπάρξει ένα ποσοστό πελατών και 10-20 άτομα τα οποία, όχι με σατανιστές, δεν το έλεγα σατανιστές, αλλά με σπλάτερ περιεχόμενο. Δηλαδή περιεχόμενο με θρίλερ κυρίως. Αυτό που λέμε εμείς τρόμο. Από εκεί και πέρα τώρα ακριβώς με σατανιστές τέτοια δεν μπορώ να σου πω το ποσοστό. Αλλά ότι υπάρχει έτσι ένα κίνημα από σπλάτερ που τους χαρακτηρίζω εγώ, δηλαδή άνθρωποι που θέλουν τον τρόμο και την αγωνία, υπάρχει μια αξιόλογη κίνηση. Τι ηλικίες κυρίως ανταποκρίνονται σε αυτού του είδους τα θεάματα? Εντάξει, σου είπα το μεγαλύτερο ποσοστό κυμαίνεται εκεί, δηλαδή γύρω από 13-14 μέχρι 17-18, εκεί πέρα. Αυτές είναι οι ηλικίες και από εκεί και πέρα ποικίλια άνθρωποι. Αλλά είναι εντάξει, μικρές ηλικίες, δεν τα ξεπερνάνε. Δηλαδή, σπάνια να δω κάποιον άνθρωπο πάνω από 35-40 χρόνια να διαφερθεί για θρίλερ. Μικρά παιδιά αγοράζουν? Ναι, υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Μικρά παιδιά 5 ετών, 6 ετών να ζητάνε θρίλερ με αρκετή βία, δράκουλες, βρικόλακες. Σας ζητούν κάτι εξειδικευμένο ή μένουν σε αυτά που του βλέπουν στη βιτρίνα? Οτιδήποτε έχει σχέση με αυτά. Οτιδήποτε. Το μαγαζί προσφέρει επάρκεια? Αρκετά θέματα. Περισσότερα από 1500. Όχι σατανιστικά, γενικά θρίλερ, τρόμο. Έχετε και σατανιστικά όμως. Μέσα σε αυτά υπάρχουν και για σατανιστές. Για ποια ταινία ενδιαφέρεσαι αν και ήρθες σήμερα εδώ στο βίντεο κλαμπ? Να δω, γενικά να διαλέξω μια ταινία θρίλερ. Τώρα θα κοιτάξω μια από αυτές, ίσως να μου αρέσει. Κοιτάς πολύ ταινίες thriller? Όχι πολύ, αλλά κοιτάω όταν είμαστε με παρέα, να περάσει η ώρα, γιατί έχω πράγματα, εντάξει, τα ζόμπι δεν υπάρχουν, τα κοιτάμε να γελάσουμε, περάσει η ώρα και πολύ. Περισσότερο δηλαδή για χαβαλέ, έτσι όπως λέτε κι εσείς. Για χαβαλέ. Με τι συχνότητα αγοράζεις τέτοιου είδους κασέτες? Μία την ημέρα, άλλη φορές δύο, πολλές φορές καμία την εβδομάδα. Άμα είναι γενικά, άμα έχουμε παρέα σπίτι και τα λοιπά. Δεν τις βλέπεις ποτέ μόνος σου αυτές τις κασέτες? Μόνος σου σπάνια βλέπω. Γιατί? Γιατί όλοι ξέρουν, εντάξει, το πρωί και το μεσημέρι βλέπεις τις ταινίες, δεν έχεις κομμάτι. Το βράδυ μικρές φορές πιάνει αυτή η φοβία που έχει ο γενικά ο άνθρωπος. Και επειδή έχω και μικρός έλειπα κασέτες thriller. Και μετά τις έλειπα στον ύπνο μου πόσες φορές. Και από τότε, εντάξει, δεν τις βλέπω το βράδυ. Αλλά συνεχίζω να παίρνω όλα αυτά. Φοβάσαι λοιπόν, αλλά συνεχίζει να βλέπεις. Τι νομίζεις ότι είναι αυτό που σου οδηγεί να συνεχίσεις να βλέπεις τέτοιου είδους ταινίες? Ίσως μια περιέργεια που έχω εγώ. Περιέργεια για ποιο πράγμα? Περιέργεια το συνήθιστο, το υπερφυσικό και είναι για το θρίλερ. Πιστεύεις αυτά που βλέπεις? Άλλα ναι, άλλα όχι. Αυτά που δείχνουν με τα ζόμπι και τους βρικόλαγες, όχι. Αλλά αυτά. Υπάρχουν ταινίες με σατανιστές όπως το 5α666 που νομίζω υπάρχουν κρούσματα στην χώρα μας. Τα πιστεύεις αυτά δηλαδή? Ναι, σατανιστές και αυτά, ναι. Τα ασπάζεσαι? Όχι. Μου τυχαίνει και πολύ μικρά παιδάκια τα οποία θέλουν θρίλερ 8 χρονών και σου ζητάει, ξέρω εγώ, θρίλερ, να βλέπει, ξέρω εγώ. Πολλές φορές και η μητέρα τους το αρέσει, λέει, να βλέπει. Να έχει αίμα, ξέρω εγώ. 8 χρονών παιδάκια θέλει να βλέπει αίμα. Σας ζητούν κάτι εξειδικευμένο, κάτι πιο σκληρό ίσως από αυτό που εσείς έχετε στη βιτρίνα? Όσον αφορά τα θρίλερ,
πάντα είναι πιο απαιτητικοί, επειδή έχουν δει κάποια έργα, θέλουν κάτι πιο δυνατό, έτσι, ένα κάτι καλό. Τους δίνω κάτι και ποτέ δεν μένουν ευχαριστημένοι. Λένε, α, δεν έλεγε τίποτα, δεν ξέρω γιατί αυτό. Γιατί πιστεύετε αυτή η μανία, λοιπόν, προς αυτά τα θέματα τρόμου, βίας και σατανολατρίας? Πιστεύω καθένας τι θα σέβει το ζώο που έχει μέσα του μέσα από αυτά τα έργα, αφού δεν μπορεί να τα πράξει, ας το πούμε, στη καθημερινή του ζωή. Η συχνότητα με την οποία οι εταιρείες προωθούν τέτοιες ταινίες, σε ποιους μήνες είναι μεγαλύτερη? Όταν έχουμε και τις περισσότερες κυκλοφορίες, από το Σεπτέμβριο μέχρι το Γενάρη περίπου. Αλλά δεν είναι και πολύ μεγάλη συχνότητα που βγαίνουν τα θρίλερ. Δεν είναι και μεγάλος ο αριθμός το χρόνο, όπως... Ναι. Έτσι είναι. Τώρα, ας πούμε, υπήρχε ο Δράκουλας πέρυσι στο κινηματογράφο, ήρθε στα βίντεο φέτος, θα νοικιάζεται και θα νοικιάζεται για πολλά χρόνια. Όπως συμβαίνει και με τα άλλα γνωστά θρίλερ, με προφητείες, με εξορκιστή, με τέτοια πράγματα. Κυρίες και κύριοι, μικρά παιδάκια, όπως ακούσατε, όπως είδατε, πηγαίνουν στα βιντεοκλαμπ και παίρνουν ταινίες με σατανιστές, ταινίες τρόμου, ταινίες θρίλερ. Μικρά παιδάκια. Γιατί? Δεν θα πρέπει να αναρωτηθούμε? Μήπως η βία έχει περάσει για τα καλά μέσα στο αίμα μας? Αλήθεια, έχουμε μετρήσει πόση βία βλέπουμε κάθε μέρα στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων? Θα μου πείτε, είναι γεγονότα. Γεγονότα της πρώτης γραμμής, γεγονότα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας, και πρέπει όλοι να τα γνωρίζουμε. Η κυρία Λίκη Μαραγκοπούλου, η καθηγήτρια, επιμένει ότι η heavy metal αλλά και η pop μουσική παροτρύνουν τα νεαρά παιδάκια να μοιηθούν στο σατανά. Να δούμε τι είπε στην εκπομπή μας χωρίς αναισθητικό. Μαραγκοπούλου, τι πιστεύετε ότι οδήγησε τους σατανιστές στο έγκλημα? Δεν μπορεί κανένας να μιλήσει μέχρι στιγμής με βεβαιότητα για τα ελαττήρια αυτού του εγκλήματος και για το πώς έφτασαν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το σημείο, εάν δεν εξετάσει, εκτός από τους κοινωνικούς παράγοντες, τους οποίους καλά κάνουν όλοι και αναφέρουν, και τους προσωπικούς παράγοντες. Δηλαδή, την εξέλιξη των παιδιών αυτών από τη γέννησή τους μέχρι και σήμερα. Και αυτό το λέω διότι, όσο αντιεπιστημονικό είναι να μιλούμε μόνο για κοινωνικούς παράγοντες, άλλο τόσο αντιεπιστημονικό είναι να αρνούμεθα τους κοινωνικούς παράγοντες και να τα ρίχνουμε όλα στο προσωπικό. Στους προσωπικούς παράγοντες. Η πραγματικότητα είναι ότι κάθε εγκληματική πράξη είναι απόρρια συνδυασμού και των δύο παραγόντων. Δεν υπάρχει βεβαίως καμία αμφιβολία ότι προσωπικότητες οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά για λόγους πολλούς και διαφόρους, από το οικογενειακό τους περιβάλλον, τα βιώματα που είχαν στη ζωή τους κτλ. Κτλ. Γενικά για την όλη εξέλιξη της προσωπικότητάς τους. Λέω προσωπικότητες που έχουν χαρακτηριστικά που τις κάνουν πιο ευεπίφορες σε πράξεις βίας και εγκληματικές, πιο εύκολα περνούν στο έγκλημα εάν οι κοινωνικές συνθήκες είναι τέτοιες ώστε να τους σωθούν προς τα έξω. Συγκεκριμένα μάλιστα πρέπει να σας πω και ιδιαίτερα ότι στην εφηβική ηλικία οι κοινωνικοί παράγοντες έχουν πολύ μεγάλο ρόλο. Και αυτό γιατί η κρίση της εφηβείας είναι η δυσκολότερη εποχή της ζωής του ανθρώπου. Ψάχνει να βρει μια πηξίδα ζωής. Ψάχνει να βρει ηθικούς κανόνες. Ο ίδιος πλέον, όχι τους κανόνες που του επέβαλαν στην παιδική ηλικία οι γονείς του. Απευθύνεται προς την κοινωνία και ζητάει από εκεί να βρει τους ηθικούς κανόνες. Όταν μια κοινωνία έχει υιοθετήσει τη βία και το κέρδος υπό οποιουσδήποτε όρους και οι οποιοσδήποτε συνθήκες έχει θεοποιήσει το κέρδος και τη βία, τι περιμένεις, τι πηξίδα προσφέρει ζωής στα νέα παιδιά της εφηβικής ηλικίας αυτή η κοινωνία? Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η λεγόμενη μουσική heavy metals, η οποία είναι εγκληματική και αυτή, και υπάρχει και τα rap. Είναι οι εγκληματολόγοι αυτή τη στιγμή, ανάστατη μου τηλεφώνησε ο πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Εγκληματολογίας προ λίγων ημερών για να μου επισημάνει τον προβληματισμό το διεθνή για την περιβόητη μουσική ραπ, η οποία καλεί τους νέους σε διάπραξη εγκλημάτων, καθαρά και εξάστερα. Τα τραγούδια, τα λόγια, εκτός την έξαλλη αυτή μουσική που τους φέρνει σε εξαλωσύνη, τους προτρέπει ρητά με τα λόγια να διαπράξουν εγκλήματα. Τι θα γίνει? Η γνώμη μου είναι ότι είναι βέβαιο ότι οι κοινωνικές συνθήκες σωθούν τους νέους. Δεν πέφτουν όλοι στην παγίδα. Είπαμε, είναι και η προσωπικότητα του καθενός διαφορετική και οι συνθήκες της ζωής του.
τα βιώματά του κτλ. Αλλά είναι βέβαιο ότι δημιουργούνται στην κοινωνία συνθήκες οι οποίες ευκολότερα οθούν τους νέους να πέσουν σε τέτοιου είδους φοβερά πράγματα. Πιστεύετε ότι διέπραξαν τα εγκλήματα συνειδητά ή οδηγήθηκαν, όπως λένε, από κάποιες μαγικές δυνάμεις? Εγώ αμφιβάλλω αν ήταν και σε επαφή με μαγικές δυνάμεις. Θα μπορούσε ίσως αυτό να εξεταστεί και από την άποψη του είχαν κάποιο αποτέλεσμα εναντίον των συγκεκριμένων προσώπων αυτά τα οποία έκαναν. Η Εκκλησία λέει ότι αυτά, αν είναι αληθινή μαύρη μαγεία, έχει αποτέλεσμα. Ας το εξετάσουν και αυτό, είχε κανένα. Εγώ αμφιβάλλω ότι αυτοί πράγματι ήξεραν να κάνουν και μαύρη μαγεία ή και ότι και η μαύρη μαγεία έχει πράγματι αποτελέσματα εναντίον των θυμάτων τους, και γι' αυτό αμφιβάλλω. Αλλά νομίζω όμως ότι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιούσαν δήθεν τις γνώσεις τους ως μάγων για να αυξάνουν το κύρος τους απέναντι των μελών της ομάδας τους. Τελικά, κυρίες και κύριοι, ζούμε την έλευση του κακού. Αυτά είναι σημάδια της Αποκάλυψης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το μόνο που αναχαιτίζει το κακό είναι η πίστη στον Ιησού, στη θρησκεία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Αύριο πάλι στις 7 και 4, χωρίς αναισθητικό. Καλό βράδυ.